Θεατών, λοιπόν, για το συγκεκριμένο θέμα, καλωσορίζοντας τη Μελίνα Τσέλιου. Θα απαντήσουμε σε αυτές τις αντιδράσεις, αλλά ξεκινώντας πρώτα, Μελίνα, για ποιον λόγο ακριβώς είχαμε τις αντιθέσεις και τις αντιδράσεις αυτές. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά, όταν μιλούσαμε για αυτό το θέμα, ότι οι συγκεκριμένοι ασθενείς μέσα στην αγωνία τους θέλουν να μάθουν όλο και περισσότερο και πιέζουν πάρα πολύ τους γιατρούς τους για να βρεθεί θεραπεία και καλά κάνουν. Παρατηρώ όμως ότι κάποιοι εξ αυτών δεν αντιδρούν μόνο, γίνονται επιθετικοί εξαιτίας, αν θέλεις, μίας αντίληψης, ενός φόβου ότι παίζεται ένα παιχνίδι διαπλοκής πίσω από την πλάτη τους, από φαρμακευτικές εταιρείες και μέσω των νευρολόγων, ότι υπάρχει θεραπεία, ότι αυτή είναι η θεραπεία της κλήρησης κατά πλάκας και απλά δεν θέλουν οι φαρμακευτικές εταιρείες να έρθει προς τα έξω αυτή η αντίληψη, γιατί θα χάσουν χρήματα. Μελίνα, να δούμε λίγο μια συγκεκριμένη ερώτηση, βεβαίως, αντίδραση τηλεθεάτριας και βεβαίως, να απαντήσουμε βεβαίως, σε αυτήν. Λοιπόν, η Ελπίδα μας γράφει. Είναι τραγική η παραπληροφόρηση. Ακόμα πιο τραγικό το ότι στο τέλος σχολιάζει νευρολόγος για αγκιακό θέμα. Γιατί δεν ρωτήσατε και έναν οδοντίατρο και γιατί εμπλέκεται την φλεβική ανεπάρκεια με την σκλήρυνση κατά πλάκας. Ωραία, Μελίνα. Να τα δούμε ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα, ζητώ συγγνώμη γιατί όντως εν τη ρήμη του λόγου μου την προηγούμενη φορά μίλησα για αποσυμφόρηση των καροτίδων, ενώ προφανώς ήθελα να πω την αποσυμφόρηση της αισοσφαγίτιδας φλέβας, τουλάχιστον σε αυτή μπορεί να γίνει και σε άλλη, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να κρατήσουμε το εξής. Υπάρχει η έννοια του αυτοάνωσου νοσήματος για τη σκλήρυνση κατά πλάκας και γι' αυτό ασχολούνται οι νευρολόγοι. Προφανώς, καλή μου Ελπίδα, δεν μπορεί ένας οδοντίατρος να σχολιάσει το συγκεκριμένο θέμα. Από εκεί και πέρα, γιατί συνδέσαμε τη φλεβική ανεπάρκεια. Τη συνδέσαμε τη φλεβική ανεπάρκεια ακριβώς γιατί κάποιοι γιατροί και ο καθηγητής Ζαμπόνι και άλλοι μέσα σε αυτό, σε αυτό το πλαίσιο, συνδέουν ότι όταν υπάρχει μία φλεβική ανεπάρκεια στην αισοσφαγίτιδα φλέβα στον τράχυλο, αυτό ίσως και να προκαλεί όλα τα συμπτώματα της κλήρυσης κατά πλάκας. Αυτό όμως που δεν ξέρουμε, παιδιά, και ακόμη ξεκάθαρα δεν έχει αποδειχτεί και μακάρι να αποδειχτεί, και να είστε σίγουροι ότι αν αποδειχτεί εδώ, από το live, από την τηλεόραση του Sky, θα είστε πρώτοι που θα το μάθετε και πρώτοι που θα το δείξουμε εμείς. Mm-hmm. Αυτό όμως που δεν έχει αποδειχτεί είναι αν η σκλήρυνση κατά πλάκας προκαλεί τη στένωση στις συγκεκριμένες φλέβες ή η στένωση στις συγκεκριμένες φλέβες προκαλεί τη σκλήρυνση κατά πλάκας. Αυτό δεν έχει αποδειχτεί πέραν πάσης αμφιβολίας. Εγώ όμως αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι επειδή πολλοί πιστεύουν ότι με ρώτησες κιόλας να θυμάσαι αν κάτι τέτοιο γίνεται στην Ελλάδα. Γίνεται στην Ελλάδα αυτή η αποσυμφόρηση. Και έκανες μάλιστα και την αντίστοιχη εξέταση. Εγώ έκανα την εξέταση η οποία διαγιγνώσκει εάν κάποιος έχει πρόβλημα στένωση στις φλέβες. Και μάλιστα πήγα σε έναν, έχω την αίσθηση ότι είναι ο μόνος, μπορεί να είναι κι άλλοι που να μην το ξέρω εγώ, πήγα στον αντιπρόεδρο της αγκιολογικής εταιρείας της χώρας μας, τον κύριο Νίκο Λιάση, αλλά αμέσως μετά θα ακούσουμε και το σχόλιο του πρώην Προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Αγκιοχειρουργών, του κύριου Αντώνη Παπαγεωργίου, που θα μας απαντήσει εάν μπορούμε να νιώθουμε απόλυτα ασφαλείς με την μέθοδο της αποσυμφόρησης. Ας ακούσουμε τι έχουν να μας πούν. Τους υγιείς, επειδή έχουμε εξετάσει πάνω από 1000 υγιείς, οι δυσπλασίες ή οι διαμαρτίες σε αυτές τις φλεβικές, σε αυτά τα φλεβικά στελέχη, είναι σπανιότερες, πολύ σπανιότερες από ό,τι στους ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας. Έχουμε βρει ποσοστιαία ότι στους ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας οι στενώσεις ή η ανεπάρκεια των βαλβίδων, η δυσλειτουργία των βαλβίδων ή η ύπαρξη διαφραγμάτων αγγίζει το 85-90%. Αντίθετα, στον υγιή πληθυσμό δεν ξεπερνάει το 3-5%. Και εδώ θέλω να τονίσω το εξής, ότι κανείς από εμάς που συμμετέχουμε σε όλη αυτή την πολυκεντρική μελέτη δεν υποστηρίζει ότι έχουμε βρει την λύση του προβλήματος στην MS της κλίνης κατά πλάκας και ότι έχουμε λύσει τα πάντα. Δεν υποστηρίζουμε κάτι τέτοιο. Φαίνεται όμως ότι από τα πρώτα αποτελέσματα οι ασθενείς οι οποίοι οδηγούνται σε αγκιοπλαστική και διόρθωση αυτών των στενώσεων, των προβλημάτων δηλαδή της απορροής του φλεβικού αίματος από τον εγκέφαλο, βιώνουν πολύ σημαντικές κλινικές βελτιώσεις. Θα μπορούσε κάποιος να πει όμως ότι αυτό είναι φαινόμενο χαρακτηριστικό της κλινικής. Ναι. Ένα ερώτημα που ανακύπτει σε όλη αυτή την θεωρία είναι αν αυτές οι στενώσεις, οι δυσλειτουργίες των βαλβίδων, αν λειτουργούν κατά τέτοιον τρόπο ώστε να δημιουργήσουν
σκλήνηση κατά πλάκας. Και υπάρχουν και άλλοι υποστηρικτές, αν πραγματικά η σκλήνηση κατά πλάκας δημιουργεί αυτές τις στενώσεις. Είναι μια μελέτη η οποία έχει γίνει σε μικρό δείγμα ασθενών. Τα αποτελέσματά της είναι διφορούμενα. Έχουν αναφερθεί και θάνατοι από την εκδήλωση αυτή της νόσου. Δεν έχει ακόμα επισήμως σε μεγάλο δείγμα ασθενών διαπιστωθεί εάν η νόσος, η μέθοδος αυτή έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην νόσο ή όχι. Η μελέτη έχει δείξει ότι βελτιώνει κάποια συμπτώματα, όχι όμως ότι βελτιώνει την κλινική εξέλιξη της νόσου. Η Αμερικανική Νευρολογική Εταιρεία δεν προς το παρόν κρατάει μια επιφυλακτική στάση. Αν συγκρίνουμε τις κινδύνους που υπάρχουν από την την εκτέλεση της μεθόδου της αγκιοπλαστικής, οι οποίοι μπορεί να είναι και γενικοί και τοπικοί κίνδυνοι, σε σχέση με τα αποτελέσματα που μπορεί να έχει για τον ασθενή, ακόμη τα αποτελέσματα τολμούμε να πούμε ότι είναι πτωχά και δεν έχουν τύχει αποδοχής από την κοινότητα. Πιστεύουμε ότι στο μέλλον θα ακολουθήσουν και άλλες μελέτες, ανακολουθήσουν, οι οποίες θα μας βοηθήσουν να έχουμε μια ακόμη σαφέστερη, πιο σαφή μάλλον, εικόνα για την αποτελεσματικότητα ή όχι της μεθόδου. Ολοκληρωμένες λοιπόν, Μελίνα, τις συνεντεύξεις, μπορούμε να τις δούμε πού? Και οι δύο συνεντεύξεις ολοκληρωμένες θα είναι στην ιστοσελίδα μας www.sky.gr, στη στήλη μας Υγεία πάνω απ' όλα. Εκεί θα έχετε περισσότερες πληροφορίες. Υγεία πάνω απ' όλα, λοιπόν. Ένα απαραίτητο διάλειμμα για διαφημίσεις και